Κόβα και από τον κύριο Μητρόπουλο. Θέλω να πω ότι αυτός ο προϋπολογισμός είναι προϋπολογισμός εμπέδωσης του μνημονίου. Κινείται με τους στόχους του μνημονίου, εμπεδώνει το μνημόνιο και την ακραία λιτότητα. Και μου κάνει εντύπωση ότι η κυβέρνηση προπαγανδίζει επί ένα τώρα μήνα την έξοδο ότι θα βγω το μνημόνιο. Και ο προϋπολογισμός είναι προϋπολογισμός μνημονίου. Ένα αυτό. Δεύτερον, η λιτότητα του προϋπολογισμού, αν αθροίσουμε τους επιπλέον φόρους και τη μείωση των κονδυλίων των κοινωνικών και του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, φτάνει τα 2,8 δις. Τόσο είναι το μαλλί. Και μου κάνει εντύπωση για ποιο λόγο, πώς θα έχουμε ανάπτυξη στη χώρα και μάλιστα 2,9 που είπαμε ότι είναι υπεραισιόδοξη, όταν δεν θα υπάρχουν δημόσιες επενδύσεις. Θα έρθουν ιδιωτικές, λέει η κυβέρνηση. Δηλαδή, κοροϊδευόμαστε. Αυτό είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Και κάτι τελευταίο για να είμαι σύντομος. Η δημοσιοποίηση αυτού του προϋπολογισμού, που είναι πλασματικά τα στοιχεία του, γιατί όπως είπε και ο κύριος Λιαγκόβας νωρίτερα, είναι υπεραισιόδοξα τα περί ανάπτυξης, γίνονται πράγματι σε προεκλογικό κλίμα. Αυτός ο προϋπολογισμός δεν θα υπάρχει όταν γίνουν οι εκλογές το Μάρτιο. Θα είναι άλλη κυβέρνηση, η οποία λόγω του προγράμματός της θα φτιάξει νέο προϋπολογισμό. Άρα όλη η συζήτηση είναι για ένα θεαθήνε πολιτικό. Και τελευταίο. Μεθαύριο αρχίζει στη Βουλή η συζήτηση επί της προτάσεως ψήφου εμπιστοσύνης που έχει θέσει ο Πρωθυπουργός. Απουσιάζει ο Πρωθυπουργός, γνώριζε ότι σε άλλες ανημένες υποχρεώσεις θα είναι στη Σύνοδο Κορυφής και πρωτοτυπία, θεσμική αταξία, θα το σημειώσουμε. Θα πρωθυπουργεύει σε αυτή τη συζήτηση ο κύριος Βορύδης, όχι ο κύριος Βενιζέλος, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Έστω, λείπει ο κύριος Σαμαράς, κακώς λείπει, αυτός ζητάει την εμπιστοσύνη, δεν πηγαίνει εκεί. Όχι ο κύριος Βενιζέλος, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Βορύδης. Όχι ο κύριος Μητσοτάκης, έστω, ο πρώτος τάξης υπουργός, ο κύριος Βορύδης. Αυτό κάτι προσημαίνει. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό προσημαίνει τι θα γίνει την επομένη των εκλογών σε μια βαθιά, διχασμένη και ιτημένη Νέα Δημοκρατία. Όνειρα θερινής δημοκρατίας. Όχι. Θα εξηγήσετε στον ελληνικό λαό για ποιο λόγο αυτός ο προβεβασμός του κυρίου Βορύδη. Τώρα θέλω γιατί στο η απουσία ή το διαψεύεται. Όχι, θα με περιμένετε παρακαλώ για 3 λεπτά. Θέλω να καλησπερίσω στο σημείο αυτό τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Κύριε Γεωργιάδη,